Επιστρέψαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής για να ανοίξουμε μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με την πολιτική και τις γυναίκες. Με τις γυναίκες στην πολιτική. Οι γυναίκες στην Ελλάδα ψήφισαν πρώτη φορά το 1956. 62 λοιπόν σχεδόν χρόνια μετά, συζητάμε ακόμα για την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών και στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά και σε κάθε πτυχή της πολιτικής ζωής, σε κάθε βαθμίδα της πολιτικής ζωής. Θα καλησπερίσω και μεγάλη μου χαρά που την έχω κοντά μας, την κυρία Βαγγελιό Σχιναράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και σε όσους και όσες μας παρακολουθούν. Και βεβαίως να ευχηθώ καλή αρχή. Μια δυναμική χρονιά να είναι η φετινή, δυναμικότερη των προηγούμενων. Βλέπω μεγάλες αλλαγές εδώ. Ανανεωθήκαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Να έπαιξε ρόλο σε αυτό και η αλλαγή στην προσωπική ζωή. Ενδεχομένως. Όταν είναι καλές οι αλλαγές, μεταφέρονται. Λοιπόν, κυρία Σχιναράκη, είστε λοιπόν η νέα πρόεδρος του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών. Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών. Ένας σύνδεσμος ο οποίος έχει ως σκοπό, ως στόχο ποιον? Έχει ως στόχο την στήριξη της γυναικείας παρουσίας σε κάθε επίπεδο και την ενθάρρυνση των γυναικών στο να συμμετέχουν, γιατί ακριβώς η σφραγίδα και της γυναικείας παρουσίας σε κάθε επίπεδο και σε κάθε διαδικασία είναι σημαντική και αναγκαία, θα έλεγα. Ο σύνδεσμος αυτός ξεκίνησε αρχικά ως μια έτσι δυναμική επιτροπή από το 1994. Στη συνέχεια το 1998 διαμορφώθηκε ως Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών. Μετέχουν σε αυτό γυναίκες που υπήρξαν αρχηγοί κομμάτων, βουλευτές, ευρωβουλευτές, γυναίκες, πρώην ευρωβουλευτές, δήμαρχοι. Γενικά δυναμικές γυναικείες παρουσίες. Οφείλω δεν να πω και να είναι μια πρόσκληση και πρόκληση και σε εσάς. Μέσα στην διοίκηση του συλλόγου, του συνδέσμου, υπάρχει και γυναίκα δημοσιογράφος, η Πινελόπη Γαβρά από την Αθήνα. Γιατί όχι λοιπόν και γυναικείες παρουσίες από τον χώρο της δημοσιογραφίας, που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία η λειτουργία τους, ακόμα και στην καθημερινότητα της δουλειάς τους. Επηρεάζουν, γνωρίζουν πώς και τι κλπ. Άρα καταλαβαίνω ότι το διευρύνεται τον πολιτικό σύνδεσμο. Δεν είναι αποκλειστικά μόνο γυναίκες οι οποίες έχουν ασχοληθεί με τα πολιτικά πράγματα. Βέβαια, έχουν διατελέσει θέση, έχουν βρεθεί σε θέσεις ευθύνης. Θα ήταν τότε ένα κλειστό κλαμπ που περιείχε μόνο τις γυναίκες που κατά καιρούς πέρασαν από τέτοιες θέσεις. Θέλουμε όλες τις γυναίκες οι οποίες νιώθουν και είναι ενεργοί πολίτες. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε την φράση του Πλάτωνα που έλεγε ότι όσοι αδιαφορούν για τα κοινά είναι καταδικασμένοι, όσοι δεν είναι δηλαδή ενεργοί πολίτες, είναι καταδικασμένοι να εξουσιάζονται από ανθρώπους κατώτερούς τους. Άρα, όταν είμαστε όλοι ενεργοί, είτε άνδρες είτε γυναίκες, γνωρίζουμε πολύ καλά το τι γίνεται, το τι ακριβώς υπάρχει και ποια κατάσταση πρέπει να διαμορφωθεί την επόμενη μέρα για να έχουμε διευθέτηση καλύτερη των πραγμάτων, είτε των πολιτικών, είτε των κοινωνικών, των οικονομικών κλπ. Πάμε λοιπόν και στη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά και θέλω να το ρωτήσω αυτό με τη ματιά ενός ανθρώπου ο οποίος έχει παρατηρήσει, ενώ εγώ το έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, ότι όσο μιλάμε για τις γυναίκες στην πολιτική, ενδεχομένως να ενισχύουμε και τη διαφοροποίηση γυναικών ανδρών με στην πολιτική. Είναι έτσι, θεωρείτε ότι είναι έτσι? Έχουμε χάσει πολλές φορές ενδεχομένως και το μέτρο δήθεν επικαλούμενοι την ισότιμη παρουσία των γυναικών, πολλές φορές εμείς οι ίδιες, ενώ ως γυναίκες, να την υποβαθμίζουμε? Ναι, βεβαίως. Πολλές φορές χάνεται το μέτρο, αλλά αυτό έχει να κάνει με την τοποθέτηση της κάθε μιας και του καθενός, ας πούμε, και πώς ακριβώς βλέπει τα πράγματα από τη δική του οπτική. Νομίζω όμως ότι πλέον έχει κατασταλάξει σε όλες τις πλευρές το ότι πρέπει η κοινωνία συνολικά να βγει μπροστά. Ιδιαίτερα τώρα στην περίοδο της κρίσης. Και επειδή ακριβώς τις προηγούμενες μέρες δόθηκαν τα βραβεία Νόμπελ και είδαμε ότι δόθηκαν και σε γυναίκες, σε γυναίκα η οποία είχε συμβάλει τα μέγιστα σε σχέση με την βία εναντίον των γυναικών και τη σεξουαλική κακοποίηση. Και επειδή μπροστά μας έχουμε και την ημερομηνία της 25ης του Νοέμβρη, που είναι η Παγκόσμια ημέρα ενάντια στη βία κατά των γυναικών, νομίζω ότι τέτοια θέματα ακόμα και σήμερα δεν εκλείπουν και σε αυτήν την πορεία για την αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων νομίζω θέλουμε το σύνολο της κοινωνίας. Αυτός είναι και ο ρόλος του πολιτικού συνδέσμου, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας συνολικά και βεβαίως των γυναικών. Να τονίσω δε ότι μέσα από το καταστατικό
υπάρχει και το δικαίωμα να συμμετέχουν και άνδρες ενεργοί πολίτες, όχι μόνο γυναίκες. Οπότε σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει. Άνδρες και υπέρμαχοι της συμμετοχής των γυναικών. Άνδρες οι οποίοι πιστεύουν ότι και άνδρες και γυναίκες, όλη, δηλαδή ολόκληρη κοινωνία, το σύνολο της κοινωνίας, είμαστε υποχρεωμένοι να συμβαδίζουμε δυναμικά απέναντι στα προβλήματα ή, αν θέλετε, στην ανάπτυξη του τόπου και την αντιμετώπιση της κρίσης. Υπάρχουν εγγεγραμμένα πρόσωπα, άνδρες, μέσα στον πολιτικό σύνδεσμο. Και επειδή, για να μιλήσουμε για γνωστά πρόσωπα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά μια ματιά που έριξα στο Μητρό, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέλος του Συνδέσμου Γυναικών. Νομίζω ο Ανδρέας Ολοβέρδος από το... Αισιόδοξο. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουν ξεκινήσει πρόσωπα να βάζουν μια διαφορετική πλέον σφραγίδα στη συμμετοχή γενικώς. Και σε μια περίοδο που η αλήθεια είναι ότι πολλά δοκιμάζονται σε ό,τι έχει να κάνει και με τους ρόλους που καλούνται οι γυναίκες να ανταπεξέλθουν, νομίζω ότι αξίζει να βγαίνουν μπροστά. Πάμε λίγο και στο διαδικαστικό κομμάτι, γιατί η αλήθεια είναι, κυρία Σχοιναράκη, το γνωρίζετε κι εσείς, ότι πολλά ακούστηκαν για τον τρόπο εκλογής σας. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, τον τρόπο εκλογής, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Υπήρξε η στήριξη κομμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με την εκλογή σας. Υπάρχει ένα κοινάρι. Καταρχήν, διαχρονικά από την ίδρυση του Συλλόγου δεν υπήρχαν ψηφοδέλτια κομμάτων. Χρήσματα, ας πούμε, για να το πούμε. Ούτε και χρήσματα υπήρχαν ακριβώς, γιατί είχε καταφέρει και έχει καταφέρει ο Σύνδεσμος να έχει τη διακομματικότητα περάσει μέσα στο DNA, θα έλεγα, αυτού του Συνδέσμου. Το ότι ο καθένας ή κάθε μια θέλει να επικρατήσει είναι αυτονόητο. Υπήρχαν συναντήσεις πάντα των γυναικείων τμήματων των κομμάτων. Έτσι λοιπόν αυτό έγινε και τώρα, καταρχήν η εκλογική διαδικασία με ανέδειξε πρώτη σε σταυρούς προτίμησης και αυτό, αν θέλετε, και με τιμά και μου έδινε ένα προβάδισμα, όπως τουλάχιστον τόνισαν και όλοι. Η συνάντηση λοιπόν των τμήματων των γυναικείων κομμάτων ανέδειξε την δική μου την πρόταση, μάλλον όχι τη δική μου πρόταση, ήταν πρόταση της συνάντησης αυτής των τμήματων των γυναικών. Με τιμά ιδιαίτερα το ότι ήταν διακομματική, από εκεί και μετά υπήρχαν και διαφορετικές απόψεις. Πάντα υπάρχουν, εξάλλου εμείς δεν. Και καταλαβαίνετε ότι και η δουλειά μου είναι να σας ρωτάω για αυτές τις διαφορετικές απόψεις. Βεβαίως, γιατί... και γι' αυτό ακριβώς πρέπει και να αναδεικνύονται. Έτσι. Υπήρξε η πρόταση ότι επιβάλλεται μια ανανέωση. Άλλες οι διαφορετικές πλευρές είχαν μια διαδρομή 20 ετίας μέσα σε αυτό το σύνδεσμο. Εγώ είμαι μέλος από το 98, από τα πρώτα μέλη δηλαδή, με αριθμό Μητρώου 50. Μέχρι τώρα δεν είχα διεκδικήσει, διεκδίκησα τώρα. Τιμήθηκα από τις φίλες, μέλη του Συνδέσμου και τους φίλους και υπήρξε αυτό κάποια, το αποτέλεσμα. Υπήρξε κάποια ρήξη εντός εισαγωγικών με το καμία Κινάλ. Ρήξη, γιατί με το Κινάλ θέλω να αναφέρω. Μα η εκπρόσωπος του Κινάλ μέσα στη γραμματεία της, μέσα στη συνάντηση των γραμματιών ήταν η Άννα Καραμάνη, η οποία ήταν ξεκάθαρη πάνω σε αυτό το θέμα. Και στην εκλογή σας, λοιπόν, συνέβαλαν, αν θέλετε, με την ψήφο τους και οι γυναίκες οι οποίες προέρχονται και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό ακριβώς από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, από το χώρο που ήταν η Μαρία Σιρεγγέλα, από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν η κυρία Αγγελική Παπάζογλου, γυναίκες με ιστορία και μια διαδρομή στην πορεία τους. Και σημαντική ιστορία. Γυναίκες από την Ένωση, εκπρόσωπα από την Ένωση Κεντρών και την Ένωση και της Ανεξάρτητης Έλληνας. Και ήταν μια απόφαση η οποία απλά αποδέχτηκα, θα έλεγα, τη μέρα της εκλογικής διαδικασίας για συγκρότηση σε σώμα της διοίκησης και θα ήταν από την πλευρά μου, αν θέλετε, ίσως να πω υπερφύαλο αν έλεγα ότι δεν αποδέχομαι. Άρα αυτό για εσάς, επειδή τονίζετε το διακομματικό και την στήριξη που σας παρήχαν πολλά και διαφορετικά πρόσωπα και από πολιτικούς χώρους, διάφορους πολιτικούς χώρους, δεν προμηνεί όπως ενδεχομένως να έχετε ακούσει να λένε και κάποια συνεργασία της Βαγγελιός Σχοιναράκη με τη Νέα Δημοκρατία σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα επίπεδο που λέγεται αυτοδιοίκηση ενδεχομένως. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω ποιος τα λέει αυτά, αλλά μιλούν για τη Νέα Δημοκρατία, ίσως επειδή ο Λευτέρης Αυγεννάκης, με τον οποίο καταγόμαστε από την ίδια περιοχή, το ξέρουν όλοι, είμαστε μεσαρίτες, έκανε πρώτο στην κίνηση
που θα έκανε κάθε πολίτης που τον διακρίνει μια ευγένεια, ξέρω εγώ, να συγχαρεί τη συντοπίτευσά του για μια, ακριβώς, για μια εκλογή. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει συνεργασία, πολύ δε περισσότερο συμφωνία. Το ότι θα συγχαρώ εγώ κάποιον που προέρχεται από κάποιον άλλο χώρο γιατί ακριβώς τιμήθηκε μέσα από μια διακομματική διαδικασία δεν σημαίνει αμέσως ότι είμαστε και σε μια συμφωνία και σε μια συνεργασία. Εξάλλου, στη σημερινή ιδιαίτερα εποχή που τα προβλήματα είναι κορυφαία, ο διακομματικός βηματισμός για το ξεπέρασμα της κρίσης είναι περισσότερο αναγκαίος από ποτέ. Εξάλλου, νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες κάποιοι το βάζουν στο τραπέζι συνεχώς. Πολύ δε περισσότερο σε ένα σύνδεσμο που είναι πραγματικά από τη φύση του διακομματικός, έχει μια συλλογική λειτουργία στην καθημερινότητά του και στη σύνθεσή του έχει, ας πούμε, την αντιπρόεδρο από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία και θα με αντικαταστήσει στη συνέχεια γιατί έχει μια κυκλικότητα, τη γραμματέα από τη Νέα Δημοκρατία, την ταμεία από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι ξεκάθαρο και θα αυτό υπάρχει που λέτε. Μια εναλλαγή σε αυτό, γιατί ακριβώς ήδη έχουμε βρει τον κοινό τρόπο λειτουργίας και με χαροποιεί το γεγονός ότι στα περισσότερα θέματα και στα πιο σημαντικά υπάρχει και συναπόφαση. Και αυτό είναι το κορυφαίο. Και είναι και ένα κεκτημένο το να εκλέγεται κάποιος διακομματικά και είναι σωστό να το τονίζουμε και όλοι. Να τα αφήσουμε λοιπόν στην άκρη όλο αυτό και να πάμε στην επόμενη μέρα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Ο πολιτικός σύνδεσμος είναι εδώ, θα έχετε πολύ ενεργή παρουσία και θα σας ρωτήσω κιόλας μετά αν προγραμματίζετε κάτι, αν έχετε κάτι στα σκαριά τώρα άμεσα. Θέλω όμως να ρωτήσω την κυρία Σχιναράκη, ένα πρόσωπο το οποίο η Κρήτη το γνωρίζει να συμμετέχει ενεργά με τα κοινά, και όταν λέω με τα κοινά εννοώ από θέσεις ευθύνης, είτε από την θέση της βουλευτού, είτε από τη θέση της νομάρχη. Έχετε σχέδια για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές? Είναι το Μάιο, είναι σε πολύ λίγο καιρό. Έχετε κάτι στο μυαλό σας? Θα σας έλεγα ότι δεν είναι και τόσο μικρός ο χρόνος ο πολιτικός. Είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος πρώτον και δεύτερον υπάρχουν διοικήσεις στις αυτοδιοικητικές μονάδες οι οποίες πρέπει να λειτουργήσουν μέχρι την τελευταία μέρα έτσι, δυναμικά για να μπορούν να απαντούν άμεσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και η κοινωνία. Από εκεί και μετά, εμείς τώρα που έχουμε εκλεγεί στον Πολιτικό Σύνδεσμο Γυναικών, η σκέψη μας είναι το πώς θα λειτουργήσουμε το επόμενο διάστημα. Με πρώτο σταθμό, όπως και προηγουμένως είπα, την 25η του Νοέμβρη, που είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Και αυτό που θέλουμε είναι να βάλουμε σε δράση τις γυναίκες, το 52% δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας, και μέσα από αυτές να ενεργοποιήσουμε ταυτόχρονα δίπλα τους για σημαντικά θέματα και το σύνολο της κοινωνίας, άρα και τους άνδρες, και να δούμε πώς σε τέτοια θέματα ως κοινωνία πραγματικά δείχνουμε τον πολιτισμό μας. Μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα και με όσα διαβάζουμε, που εσείς ως δημοσιογράφοι μας μεταφέρετε, μάλλον διαφορετικές εικόνες εισπράττουμε σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν τις γυναίκες σήμερα. Θα συμφωνήσω και θα επιμείνω, γιατί μου απαντήσατε στο τι έχετε στα σκαριά. Καταλαβαίνω ότι είναι άμεσα υλοποιήσιμα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κακοποίηση των γυναικών. Δεν μου απαντήσατε όμως πώς βλέπετε τον εαυτό σας στην αυτοδιοίκηση και αν τον βλέπετε με ενεργό συμμετοχή μέσα στο επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν έχω σταματήσει να είμαι ενεργός. Αλλά αυτό το γνωρίζω. Ούτε πολίτης, ούτε σε ό,τι αφορά την πολιτική ή την αυτοδιοίκηση, και θα σας απαντήσω, αλλά και την εκπαίδευση. Μόλις ολοκλήρωσα το κεφάλαιο στην νομαρχία και λοιπά, μου δόθηκε η δυνατότητα και η ευκαιρία να κάνω και κάτι για μένα, δηλαδή να ολοκληρώσω το διδακτορικό μου που είχα ξεκινήσει πριν μπω σε αυτά. Αυτό είχε να κάνει με την αυτοδιοίκηση και την κοινωνική πολιτική. Ήταν δηλαδή στην κοινωνιολογία ακριβώς το θέμα. Μου δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να ασχολούμαι και επιστημονικά με την αυτοδιοίκηση και με την κοινωνία και με την εκπαίδευση. Άρα λοιπόν, συνεχίζω να ασχολούμαι με όλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία, υπάρχει καιρός, υπάρχουν θεσμοί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω κανένα κεφάλαιο ανοίξει. Είναι διπλωματική η απάντηση, θα ομολογήσω, κυρία Σχιναράκη. Σας έχω γνωρίσει ως ρεπόρτερ εγώ όταν ήσασταν στην νομαρχία. Συνεχίζω να απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο απαντάτε στις ερωτήσεις και στον τρόπο με τον οποίο δεν απαντάτε όταν δεν θέλετε να απαντήσετε, θα τολμήσω να πω. Κλείνοντας, είστε αισιόδοξοι για την
γυναίκα συνολικά, για τη γυναίκα και την παρουσία της στα κοινά και όχι μόνο στα κοινά, και στην ιδιωτική ζωή, στον τρόπο με τον οποίο η ίδια υπερασπίζεται τα θέλω της. Το σοκ που δέχτηκε η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της από την κρίση διαφοροποίησε ακριβώς τα πράγματα και αρχίζω να βλέπω, και είναι αυτό πολύ σημαντικό και παρήγορο, ότι ακόμα και τα νέα παιδιά, τα νέα κορίτσια λειτουργούν με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι με τον τρόπο που μπορούσε να δει κανείς παλαιότερα, του να ενδιαφέρεται ο καθένας και η καθεμιά μόνο για τον εαυτό τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι αισιόδοξο και βεβαίως είναι στο χέρι των θεσμικών εκπροσώπων και των δομών που είναι διαμορφωμένες για αυτά ακριβώς τα θέματα, άρα για του πολιτικού συνδέσμου γυναικών, το πώς θα αξιοποιήσουν ένα σπουδαίο κεφάλαιο γυναικείο αλλά κοινωνικό στο σύνολό του τις επόμενες μέρες για όλα αυτά τα θέματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βλέπουμε τέτοιου είδους συνδέσμους να βγαίνουν μπροστά, να βγαίνουν μπροστά και αν θέλετε να αρπάζουν τις γυναίκες από το χέρι, όσες δεν τολμούν ακόμη, παρότι έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε πολύ καλύτερα επίπεδα από εμείς. Αυτό ακριβώς θέλουμε να δείξουμε, να βγούμε μπροστά όπως είπατε, να μας γνωρίσει η Ελληνίδα και ο Έλληνας, τα μέλη της ελληνικής κοινωνίας σε κάθε γωνιά. Και ακόμα και την πιο απομακρυσμένη της Ελλάδας, γιατί όπως τόνισα και σε κάποιους που ασχολήθηκαν λίγο παραπάνω με την εκλογική διαδικασία αυτή, λέω δεν ξέρω αν πριν από μια εβδομάδα ή πριν από 3-4 μέρες γνωρίζατε ότι υπάρχει πολιτικός σύνδεσμος γυναικών και ξαφνικά όλους τους έπιασε η ευαισθησία, έτσι. Πολύ αληθινό αυτό το οποίο λέτε. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι εμείς ένα στόχο μεγάλο και κορυφαίο, νομίζω είναι πολύ σημαντικός, είναι αυτός να φτάσει σε κάθε γωνιά και να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε νέο παιδί, αλλά και σε όλες τις γυναίκες συνολικά, και όχι μόνο στις γυναίκες, να μπορούν να ακουμπούν πάνω σε αυτό το πολιτικό σύνδεσμο μέσω του διαδικτύου. Εξάλλου τα ηλεκτρονικά μέσα είναι το μεγάλο όπλο για να φτάσεις παντού και ταυτόχρονα το μεγάλο όπλο για να δημιουργήσεις μια σωστή βάση για τη λειτουργία αυτή που από την αρχή είπαμε σε σχέση με το ρόλο του πολιτικού συνδέσμου. Πώς μπορεί να γίνει κάποια κυρία που μας παρακολουθεί μέλος του πολιτικού συνδέσμου, κάτω από ποιες προϋποθέσεις φυσικά και πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Υπάρχει η ιστοσελίδα Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών. Αν το γκουγκλάρει οποιοδήποτε και ή οποιαδήποτε μπορεί να το. Και ιδιαίτερα ανανεωμένη, πρέπει να πω, και ενημερωμένη η ιστοσελίδα, γιατί την επισκέφθηκα σήμερα. Ναι, και θα γίνει ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες και ακόμα πιο δυναμική. Θέλουμε δε και μέσω του διαδικτύου να κάνουμε ακόμα και ενίσχυση εκπαιδευτική, αν θέλετε, σε πολλά θέματα μέσα από αυτό το κομμάτι. Είναι ένας προγραμματισμός που τις επόμενες μέρες θα επικυρώσουμε και πιστεύω να ξεκινήσουμε εντός του Νοέμβρη να δουλεύουμε. Θα παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη δράση σας, αλλά και την προσωπική σας πορεία, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχουμε να πούμε πολλά και τους επόμενους μήνες, κυρία Σκηναράκη. Εντάξει, να δείτε στο Ηράκλειο ζούμε, θα τα λέμε συχνά. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.